το κάνω, ας το κάνω τώρα που είμαι 30, πόσο είμαι, 2, ένα, anyways, και έλεγα να κάνω το κορίτσι, μπορεί να μου λείπει μετά και μετά το συζητήσαμε και, αλλά δεν ξέρεις αν θα κάνεις κορίτσι, so, ευχαριστώ τον Θεό που είναι γέσθητα και όλα. Σε ποιον μοιάζει, μπέμπα? Well, θα είμαι ειλικρινής. Όταν πρώτα γεννήθηκε σπούρα μαλλιά, είχε έλεγα περίμενε. τι γίνεται εδώ. Αλλά μοιάζει τον Γιώργο, αλλά κάποιες φορές μοιάζει εμένα. Αλλά όσο πάει ο καιρός, πιστεύω είναι η ίδια εμένα. Θα γίνει και μαμά. Πώς θα τη βγάλεις? Αναστασία Καλομήρα Μπουσάλας. Α, θα δώσεις και το δικό σου όνομα? Well, εγώ ήθελα η πεθερά μου να διαλέξει, γιατί όπως πάει σειρά. Η μάνα μου λέει, δεν θα πάρω όνομα. Αλλά είπα στην πεθερά μου ό,τι θέλεις και είπε η μαμά της θα ήθελε. Και η μάνα της τη λένε Αναστασία, so, έτσι είπα, θα βάλω και της μάνας μου τη μάνα, είναι Καλομήρα, είναι και το όνομά μου. Και έτσι κάναμε τις γιαγιάδες. Άρα Αναστασία είναι η μαμά της πεθεράς σου, ήταν, ναι. Ναι. Αναστασία. Και είχα γνωρίσει, ήταν πολύ καλή γυναίκα και η γιαγιά μου η Καλομήρα και έτσι η κόρη μου πήρε αυτά τα ονόματα. Και θα τη φωνάζετε δηλαδή με όλο της το όνομα ή θα βρεις κάποιο αποκοριστικό, τι θα κάνεις? Αναστασία, κάποιες φορές λέω Καλομήρα, αλλά Αναστασία τη φωνάζουμε. Εγώ τώρα τη φωνάζω Μπέμπα γιατί είναι ακόμα τόσο μικρή, η μπεμπούλα μου, το λουλούδι μου, όλα τις τα φωνάζω. Φαντάζομαι αυτό.